Νομίζω ότι καταλληλότερο από να μα δώσει τα φώτα του για το αν υπάρχει παραπληροφόρηση, αν υπάρχουν fake news γενικότερα, αν μπορεί να γίνει υβριδικό πόλεμο σε ευρωεκλογέ, καταλληλότερο δεν υπάρχει από τον κύριο που θα σα παρουσιάσω τώρα και τον οποίο έχετε δει πάρα πολλέ φορέ, αλλά βέβαια στο World Pulse. Είναι ο διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα, ο κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη, ο οποίο είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Καλό σα απόγευμα. Κύριε Καλέτσια, καλό απόγευμα. Έκανα μεγάλο πρόλογο. Δεν ξέρω κατά πόσο ήμουνα. Και ευχαριστώ για και τα καλά σας λόγια κιόλα. <laughs> όχι, όχι. Ε, ε, τα πιστεύω. Αυτά που λέω πάντα τα πιστεύω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έπεσα μέσα, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Πόσο είναι εξασφαλισμένη η εκλογική αναμέτρηση, μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Καταρχάς, κύριε Καλέτσι, να δούμε λίγο την μεγάλη εικόνα. Το 2024 είναι η χρονιά κατά την οποία θα προσέλθουν στι κάλπε 2 δισεκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Σκεφτείτε ότι είχαμε εκλογέ στην Τουρκία, στη Ρωσία, έπονται οι εκλογέ στην Ινδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στι Πολιτείε και φυσικά έχουμε και τι ευρωεκλογέ. Το ζήτημα τώρα είναι ε, κατά πόσο το κρατούμενο αν διεξάγονται με διαφάνεια, με transparency όπως λέγεται, και κατά πόσο ψηφοφόρο ο οποίο πηγαίνει να ψηφίσει. Ψηφίσει αυτό που θέλει ο ίδιο ή έχει επηρεαστεί μέσω κάποιων άλλων ε, τακτικών. Αν είναι επί τη ουσία πληροφορημένο σωστά και αυτόν που επιλέγει, τον επιλέγει γιατί ξέρει και όχι γιατί του ε, έχει διοικητευτεί μια πληροφορία η οποία ουσιαστικά είναι ψευδή. Φυσικά δεν αναφερόμαστε σε κάτι σουρεαλιστικό, σε κάτι ε, που, που δεν έχει υπάρξει. Είναι πολύ γνωστό ότι το 2016 κατά τη διάρκεια των εκλογών στι ΗΠΑ των προεδρικών εκλογών μεταξύ Ντόναλτ Τραμπ και Χίλαρη Κλίντον. Η Cambridge Analytica, η γνωστή αυτή η εταιρεία, είχε πρόσβαση σε απόρριτα στοιχεία, σε προσωπικά δεδομένα πολιτών και μάλιστα σε πληροφορίε όπω η γεωγραφική θέση, η τοποθεσία, ψυχογραφικά, ε, ψυχογραφικέ λεπτομέρειε, προκειμένου να επηρεάσει το εκλογικό σώμα. Αυτό, κύριε Καλέτση, πώ λειτουργεί. Ουσιαστικά η εταιρεία αυτή τι έκανε, μπορούσε να ταξινομήσει τους ψηφοφόρους σε κάποιες κατηγορίες. Mm. Και έβλεπε, επίσης, αν κάποιος είναι ε, δυνητικά ε, ικανός να ψηφίσει τον Τόναρντ Τραμπ ή να ψηφίσει κάποιον πολιτικό αντίπαλο. Οπότε αυτούς οι οποίοι είχαν μια ροπή προς τον Τόναρντ Τραμπ, τους ενθάρρυνε με tailor-made, με προσωπικά, προσωπικά επιλεγμένο περιεχόμενο για αυτούς ή αυτούς οποίους εντόπιζε ότι πιθανώς θα ψηφίσουν κάποιον άλλον υποψήφιο, τους αποθάρινε μέσω μηνυμάτων, μέσω εικόνων, μέσω κειμένων, οι οποίοι ήταν, τα οποία ήταν επαναστάθμιστα. Ήταν Αντιλαμβάνομαι ότι οδηγούσε ουσιαστικά την πολιτική ταύτιση του κάθε εκλογέα με, με ένα πολιτικό πρόσωπο όπως ήθελε. Κατήφθηνε τον, τον αποδέκτη του μηνύματος, mm. τον χρήστη της, της ψηφιακής πλατφόρμας εκεί που ήθελε η συγκεκριμένη εταιρεία. Γι' αυτό και μάλιστα... Ε, το, η ΜΕΤΑ, η Facebook, καταδικάστηκε ναι. στο Κογκρέσο. Φυσικά, αν μπορούμε να πούμε ότι κάτι καλό προέκυψε από αυτή την ιστορία είναι η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ναι. του γνωστού GDPR, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το Digital Services Act, το οποίο είναι μια αρρύθμιση σύμφωνα με την οποία μπορούν ε, επιτηρητές να έχουν πρόσβαση σε απόρριτα προσωπικά στοιχεία στις πλατφόρμες τι γνωστέ προκειμένου να επιβεβαιώσουν και να ελέγξουν αν έχουμε κάποια παραβίαση. Εδώ ε, είπατε κάτι πολύ κομβικό και θα το φέρω εγώ στα δικά μα δεδομένα. Γιατί μιλήσατε για το GDPR, το οποίο είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόσφατα είδαμε να παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα μέσω τη ε, πρώην. Της, είναι ακόμα ευρωβουλεύτρια, τη κυρία Ασημακοπούλου, διοχετεύοντα mail τα οποία ουσιαστικά από ό,τι έχει γίνει γνωστό ελήφθησαν από το Υπουργείο εσωτερικών. αυτό θεωρείται αλλίωση. Να σας πω κύριε Καλέτσι, καταρχάς νομίζω ότι από, την, από το σκάνδαλο Cambridge Analytica όλοι διδαχθήκαμε ότι τα προσωπικά μας δεδομένα έχουν αξία. Mm -hmm. Ότι το να έχεις ελεύθερα τα δεδομένα σου ε, και ο καθένα να μπορεί να τα, να, 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 να τα λάβει, ότι δεν, δεν πρέπει να γίνεται, ότι έχει αξία. Τα, οι προτιμήσει, οι προσωπικές μας πληροφορίε που υπάρχουν στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ήταν κάτι το οποίο διδαχθήκαμε. Mm -hmm. Δεν ήταν ευρέω σαφές αυτό. Πάμε στο ερώτημά σας τώρα. Ε, θεωρώ απαράδεκτο άνθρωποι που υπηρετούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια θέση λειτουργήματος. Όχι, δεν είναι δουλειά να είσαι ευρωβουλευτή. Είναι λειτουργήμα εκπροσωπής. Τους, ε, τους κατοίκους, τους πολίτες της χώρας σου στην Ευρώπη. Είναι μια πολύ σοβαρή θέση που δυστυχώς, θα πω στην Ελλάδα, την έχουμε υποτιμήσει. Δεν έχουμε σαφή εικόνα το τι κάνει ένας Ευρωβουλευτής και πόσο κρίσιμη είναι η θέση του ότι μας εκπροσωπεί ότι είναι ο καθρέφτης μας στην Ευρώπη. Ε, άνθρωπος ο οποίος ε, είναι στι επιτροπές, εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες είναι επίκως απαράδεκτο και μάλιστα πρέπει να μάθουμε και πώς οι άλλοι αυτό όμως, υποψήφοι είχαν πρόσβαση σε τέτοια προ, 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 στοιχεία. Προ, προφανώς, μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι. Εδώ όμως εμπλέκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό είναι σαφές, ενεπλά και ένα ολόκληρο κόμμα γιατί υπήρχαν παρετήσει από αυτό το κόμμα ε, και αν αυτό ουσιαστικά είναι Παραβίαση ενό εκλογικού συστήματο και αν είναι αλλίω εκλογικό αποτελέσματο. Γιατί από τη στιγμή που έχει θεσπιστεί ολόκληρο, ολόκληρη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ παραβιάζονται έτσι, ε, δεν είναι αλλίωση. Φυσικά και είναι. Και αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι κατά πόσο πρέπει να αυστηροποιηθούν και οι ποινέ. Mm -hmm. Δηλαδή, να αντιλαμβάνεται κάποιο ότι να πάρει με το έτσι θέλει χωρί τη συγκατάθεση, τη συγκατάβαση κάποιου το email του, είναι μια ποινική πράξη. Και θέλω με αφορμή αυτό να πάω και σε όσα συμβαίνουν μέσω τη τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Καλέτσι. Ναι. Δηλαδή, ε, πα... άλλο, άλλο αγκάθι, γιατί θεωρητικά η τεχνητή νοημοσύνη θα ερχόταν για το για καλό, αλλά μπορεί να είναι και για κακό. Να το δούμε. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ε, επισήμανε ότι για την επόμενη διετία οι μεγαλύτερε απειλέ που υπάρχουν είναι η παραπληροφόρηση mm. και η αποπληροφόρηση. Είπατε κάτι για την τεχνολογία, ε, η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είτε κακόβουλα, είτε για, καλό, είτε, είτε για καλό σκοπό. Το ζήτημα, και πρέπει να καταστεί σαφέ αυτό, είναι ότι δεν είναι το πρόβλημα η τεχνολογία ή να σταματήσουμε την ανάπτυξη, την εξέλιξη τη τεχνολογία. Προφανώ. Ο σκοπό και η καλή τη τεχνολογία είναι να εξελίσσεται, να δίνει λύσει στου ανθρώπου και να κάνει καλύτερη την ζωή μα και την καθημερινότητά μα. Έχετε δει από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση μέχρι την τέταρτη, που είναι η επανάσταση τη τεχνητή νοημοσύνη, πώ έχει προχωρήσει η κοινωνία. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να ρυθμίσει την τεχνολογική εξέλιξη, αλλά τον τρόπο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, να μπουν δηλαδή κανόνε στο πώ μπορεί ο καθένα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει μια ραγδαία. Δηλαδή, αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και το έχουμε ανάγκη σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, είναι η ραγδαία ανάπτυξη τη τεχνητή νοημοσύνη και πιο συγκεκριμένα τη παραγωγική, τη generative AI στην οποία μπορείς να παράγεις ήχο, ε, ήχο εικόνα, βίντεο ε, και να, ε, να δημιουργείς κάτι το οποίο δεν υπάρχει, κάτι το Προσφάτως, οποίο Προσφάτως, βγήκε ένα βίντεο του Ομπάμα μέσω τεχνική νοημοσύνης που δεν ήταν ο Ομπάμα. Ή μπορούν να βγουν άλλοι. Και πόσα τέτοια παραδείγματα. Και πόσα τέτοια παραδείγματα. Για παράδειγμα, να σας δώσω εγώ δύο παραδείγματα. Ναι. Σε εκλογή στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, δημιουργήθηκε ένα deep fake, όπως λέγεται, ένα πλαστό βίντεο, σύμφωνα με το οποίο ένας υποψήφιος άπτε άπτεστα κινέζικα. Και θεωρήθηκε από το εκλογικό σώμα ότι ο συγκεκριμένο είναι πράκτορα τη Κίνα, ότι εξυπηρετεί κινέζικα συμφέροντα. Οπότε να μην τον ψηφίσουμε. Στι προκριματικέ εκλογέ στο New Hampshire στι ΗΠΑ, τώρα για το χρήσμα των δημοκρατικών, υπήρχαν κάποια φωνητικά μηνύματα που πήγαιναν σε κάποιου παραλήπτε, ψηφοφόρου, που ακούγονταν η, φωνή του, η φωνή του τοπικού του, 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 τοπικού ηγέτη της περιοχής, του, κυβερνήτη τη περιοχή, της περιοχής, ευχαριστώ, ε, όπου προέτρεπε τον ψηφοφόρο να μην ψηφίσει στις προκριματικές και να κρατήσει την ψήφο του για τον Νοέμβριο, για τις εθνικές Τελίκες. προεδρικές εκλογές. Και μάλιστα το τηλέφωνο που φαινόταν στην κλίση ήταν το τηλέφωνο του γραφείου της ε, Οπότε μπορείς να αλλάξεις και τον αριθμό τηλεφώνου, αλλά και, το, και τον ήχο της φωνής προκειμένου να επηρεάσεις. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν με όλα αυτά, πόσο επικίνδυνο είναι κάποιο ο οποίο μπορεί να μην έχει τεχνολογικά αντανακλαστικά ανεπτυγμένα, που είναι πολύ φυσιολογικό. Ένα ηλικιωμένο άνθρωπο. Μα έφευνα... ο, δεν, Ενάς... δεν χρειάζεται να είσαι ηλικιωμένο. Οι περισσότεροι δεν έχουμε την ικανότητα να αντιληφθούμε αν υπάρχει ένα ψεύτικο βίντεο. Και δεν μιλάω το, το ψεύτικο βίντεο που, που είναι αντιληπτό από του πάντε, αλλά όταν μέσα τη τεχνητή νοημοσύνη το βλέπει και λε: Τι είπε ο άνθρωπο. Ενώ δεν είναι αυτό. Αυ αυτά τα, αυτές οι εφαρμογέ μπορούν να πάρουν την φωνή σα, για παράδειγμα και να, και να μιλάτε άπτεστα Ιαπωνικά, άπτεστα Ινδικά και να λέτε κάτι το οποίο μπορεί να, ε, να ακουστεί εξοργιστικό για να σας αντιπαθήσει κάποιος και σκεφτείτε αυτό σε μια πολιτική καμπάνια. Για πάμε τώρα κύριε Τζανιδάκη, γιατί μας εξηγήσατε θαρό με πολύ γλαφυρό τρόπο ποια προβλήματα και ποιες δυσκολίες υπάρχουν. Ασφάλεια, ασφαλιστικές ζυκλίδες, να υπερκεραστούν αυτές οι παράπλευρες καταστάσεις και το εκλογικό αποτέλεσμα να είναι ε, ενδεικτικό του τρόπου σκέψης των πολιτών και της απόφασής τους υπάρχουν. Καταρχάς δεν είναι εύκολο να ελέγξεις όλο αυτό τον ε, κόσμο, τον χόξις των πλαστών ειδήσεων, των πλαστών βίντεο. Να δούμε λίγο το νομοθετικά τι γίνεται. Ναι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν λάβει ιδιαίτερε πρωτοβουλίε παρά μόνο σε κάποιε συγκεκριμένε πολιτείε όπω η Καλιφόρνια, που τώρα ενσωματώνουν κάποιε διατάξει για την κατάργηση ή για την απαγόρευση των λεγόμενων ω deepfake. Το Ηνωμένο Βασίλειο, εδώ έχει ενδιαφέρον, έχει απαγορεύσει την, την προβολή deepfake, αλλά αυτό θα ισχύσει μόνο αν κάποιο ενοχληθεί. Η καταγγείλει ένα βίντεο. Άρα, ο καθένα μπορεί να, να φτιάχνει όποιο πλαστό βίντεο θέλει με ό,τι θέλει και παρά μόνο αν καταγγελθεί, αυτό θα αποσύρεται. Η Ευρώπη λοιπόν εδώ πρωτοπορεί. Είναι η πρώτη ήπειρο mm -hmm. και ο πρώτο ουσιαστικά το πρώτο θεσμικό όργανο το οποίο νομοθετεί και έχει φτιάξει την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, το γνωστό ε, AI Act. Σύμφωνα με το οποίο τα... ε, εκεί έχει δημιουργηθεί μια πυραμίδα ρίσκου. Κάποια πράγματα θα. Κάποιες εφαρμογές AI θα απαγορεύονται πλήρως, όπως ε, το social scoring, η κοινωνική μέτρηση ε, και κάποια άλλα πράγματα. Ε, κάποια θα κατατάσσονται στον υψηλό ρίσκο, οπότε θα υπάρξει κάποια επισήμανση πριν κυκλοφορήσει στην αγορά. Το κομμάτι των deepfakes έχει πάει στην κατηγορία περιορισμένο, περιορισμένο ρίσκο, σύμφωνα με το οποίο κάποιο ο οποίος θέλει να, να, να παράξει ένα τέτοιο βίντεο, ένα deepfake, να πρέπει να αναγράφει ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, ένα προϊόν τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να το εξασφαλίσει κάποιο ότι θα το κάνει. Σωστό. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει λίγο και η συζήτηση, κύριε Καλέτσι, για τι ποινικέ ευθύνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση του να παράγει τέτοιο υλικό. Να βάλω στη συζήτηση και το κομμάτι τη πορνογραφία ή τη παιδική πορνογραφία, μάλιστα. Όπου μπορεί να πάρει όποιο πρόσωπο θέλει και να παράξει ένα ψεύτικο βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Νομίζω ότι κινείται η Ευρώπη, αλλά νομίζω κινείται με, με του γνωστού ρυθμού χελώνα γενικά σε αυτά όπως τα, τα σε ζητήματα. Όπω σε πάρα πολλά ζητήματα. Κύριε Τζανιδάκη, δυστυχώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Ε, υπάρχουν εκλογέ σε κάλπη που πα και ρίχνει την τη ψήφο σε χαρτί. Υπάρχουν και εκλογέ όπω σε πάρα πολλέ πολιτείε στην Αμερική, όπου είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στην την ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορείς να την απεγκλωβείς λίγο πιο εύκολα, δηλαδή να την αλλοιώσεις πιο εύκολα από ό,τι είναι η παραδοσ, ο παραδοσιακός ψήφος. Είναι μια συζήτηση και περί κυβερνοασφάλειας, αν θέλετε αυτή, κατά πόσο δηλαδή έχουμε ε, τεχνολογικά αντανακλαστικά ανεπτυγμένα και ένα καλό σύστημα κυβερνοασφάλειας και προστασίας, ώστε <χω> να είναι πραγματικά διάβλητο το, το περιεχόμενο μιας κάλπης. Ο λόγο που σε πολλέ χώρε αναπτυγμένε του δυτικού κόσμου, ακόμα και σήμερα οι εκλογέ γίνονται με το να πηγαίνει ο ίδιο με την ταυτότητά σου και να ψηφίζει, και όχι μέσω μια πλατφόρμα που βάζει τα στοιχεία σου ναι. και ψηφίζει και τελείωσε, έχει να κάνει με αυτό, με τον αυξημένο κίνδυνο το να μπορεί κάποιο χάκερ ναι. να παρέμβει. Και και Δεν και το... έχει υποθεί για του Ρώσου χάκερ οι οποίοι παρενέβησαν στι Αμερικανικέ εκλογέ. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στι εκλογέ του 16. Όπω και στο Brexit, γιατί δεν το αναφέραμε προηγουμένω, ναι. ότι υπάρχουν πολύ σοβαρέ υποψίε ότι και στην καμπάνια για το Brexit υπήρξαν κάποιε παρεμβολέ και, ε, και κάποια επιρροή προκειμένου να επικρατήσει το exit και όχι το remain. Δηλαδή το να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα είδο υβριδικού πολέμου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και είναι εδώ πρέπει να αποσαφινιστεί κάποια στιγμή και ο ρόλο τη Ρωσία. Το 2014, κύριε Καλέτσιε. Ε, κυκλοφόρησε πως, ε, όχι, κυκλοφόρησε μάλλον η είδηση ότι από το 2014 η Ρωσία έχει δαπανίσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια προ κόμματα και οι ε, ηγεμόνε και ηγέτε και πολιτικού τη Ευρώπη, αξιωματούχου. Ε, Του έχει χρηματοδοτήσει δηλαδή. Mm. Πρέπει να μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν, για ποιο λόγο και πώ είναι και πόσο εύκολο είναι εν τέλει μία ξένη δύναμη, είτε λέγεται Κίνα, είτε Ρωσία, είτε οποιαδήποτε θέλετε, mm. να επηρεάσει εθνικέ εκλογέ και τα πράγματα σε μία ξένη χώρα. Είναι μία πολύ σοβαρή συζήτηση. Και δυστυχώ αυτό που πρέπει να, να πω κλείνοντα mm. είναι mm. ότι στο, αν πούμε ότι έχουμε δύο άξονε, πρέπει αν ο ένα άξονα είναι η εξέλιξη τη τεχνολογία, ο άλλο άξονα να είναι η εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου και των κανόνων. Και πρέπει αυτοί οι δύο άξονε να, πηγαίνουν πάει... παρά... να πηγαίνουν κοντά. Σωστό. Το ένα πάει μαζί με το άλλο. Το ένα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρί το άλλο. Ακριβώς. Είναι σαφέ. Κύριε Τζανιδάκη, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την παρουσία σα. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλα όσα μα είπατε. Να είστε καλά. καλά Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.